ξαναπείτε το όνομά της. Και αν θέλετε να παραμείνει Σαβίνα, αντίστοιχα θα πράξετε για τη Σαβίνα. Για να δούμε στο τέλος της εκπομπής. Να κάνω σχολιάξεις, παρακαλώ πολύ, που ζήτησα πριν. Ναι, ο προηγείται ο κύριος Κακλαμάτης, θέλει να κάνει μια ερώτηση. Όχι, σας έκοψα στο διάλειμμα, σας είπα μετά, είναι η σειρά σας να τη ρωτήσετε τη μαμά της Αποστολίας. Κυρία Σταματία, είπατε Σταματίνα. Σταματία είναι το όνομά της. Μην ανησυχείτε, την Κυριακή το βράδυ, ό,τι έχει στο νου της η παραγωγή να κάνει, θα το κάνει. Ψηφίσουν, δεν ψηφίσουν. Και μην λυπάστε αν έχουν το παιδί σας έξω. Έτσι θα πρέπει να είναι. Γραφτό εισαγωγικά το γραφτό. Ένα αυτό. Δεύτερον, εγώ δεν έχω καμία εμπιστοσύνη στην εγκυρότητα του τρόπου που ψηφίζουν οι άνθρωποι. Δεν έχω καμία εμπιστοσύνη. Κύριε Κακλαμάνη. Ναι. Πειράζει. Γενικά, όχι, δεν πειράζει καθόλου την άποψή σας. Ναι, εγώ ξέρω ότι αλλά ναι, είναι ένα θέμα το οποίο από τη στιγμή που ξεκίνησαν τα reality μέχρι σήμερα έχει συζητηθεί, αναλυθεί. Και μετά από αρκετές έρευνες που έχουμε κάνει, έχει διαπιστωθεί ότι δεν μπορούν να αλλάξουν τα αποτελέσματα, διότι δεν κάνει την ψηφοφορία η παραγωγή. Μάλιστα. Κύριε Κακλαμάνη, την ευθύνη την έχει ο ΤΕ. Ένας δημόσιος οργανισμός λοιπόν δεν έχει κανένα συμφέρον να παραποιήσει κανένα αποτέλεσμα και βεβαίως δεν το πράττει, διότι πολύ εύκολα με μια εισαγγελική παραγγελία μπορεί ο καθένας να ζητήσει τα ακριβή αποτελέσματα από τον ΟΤΕ. Λοιπόν, ας μην το θίξουμε ξανά αυτό, γιατί δεν τίθεται θέμα ότι η παραγωγή βάζει και βγάζει όποιον θέλει. Υπάρχει μια επίσημη ψηφοφορία που γίνεται από δημόσια υπηρεσία. Ας μην το θίξουμε πάλι. Αλλά εγώ θα αποκαλύψω. Για να μην έχω λόγους δικαιοσύνης, θα αποκαλύψω λοιπόν τώρα εσάς την εκπομπή σας για κυρία Στεφανίδου. Στο εξωτερικό, σε άλλο παιχνίδι, αλληγορικά και στο πάρει όσο θέλει αλήθεια ή ψέμα κάποιος. Ότι δύο ειδικά γραφεία τηλεφωνούν για να ρίξουν τη ζυγαριά προς άλλο μέρος. Καλά. Δύο ειδικά γραφεία από παραγωγή λοιπόν έριχναν τηλέφωνα για να πάνε πόντρα του κόμματος. Και συγκυροβίζουν έτσι. Μάλιστα. Κύριε Κακλαμάνη, αυτό δεν είναι παράνομο. Αν είναι από παραγωγής γραφεία. Δεν είναι παράνομο. Από παραγωγής γραφεία. Δηλαδή βλέπω ότι πάει μπροστά. Εάν οποιοδήποτε έχει ένα φίλο. Μάλιστα. Ο οποίος έχει μια τέτοια εταιρεία και μπορεί να πάρει 1000 τηλέφωνα το δευτερόλεπτο. Από παραγωγής γραφεία. Θέλετε να σας πω κάτι άλλο. Μία από τις εταιρείες, π.χ. τις ιδιωτικές, που κάνουν δημοσκοπήσεις, εάν βάλει τον αυτόματο και κάνει 1000-2000 τηλέφωνα, μπορεί να κρατήσει μέσα όποιον θέλει και όποιον δεν θέλει. Μάλιστα. Εντάξει. Το ξεπερνάμε. Δεν ολοκλήρωσα. Παρακαλώ, κυρία Σταματία, μισό λεπτό ακόμη. Δεν τέλειωσα ακόμη. Τρίτο. Επαγγελματίας, και τι φταίει αυτή η μανούλα, αγαπητή μου, διπλανή μου. Αυτή η μανούλα, αν τραγουδάει η κόρη της κάπου 13 χρόνια, μην την πάρουν μέσα. Πόσα. Τι φταίει, αν δουλεύει η κοπέλα, γιατί καλά κάνει τραγουδάει. Και 10 και 7 και 8 λοιπόν, θα πει. Πρέπει να είναι ίσια τα αξιοκρατικά κριτήρια. Μπορεί να τραγουδάει κάποιος ένα χρόνο. Μπορεί 5, μπορεί 2, δεν μας λέει τίποτα αυτό, γιατί ήταν μορφή πριν. Κακός. Η μάνα θα έχει αγωνία γιατί το παιδί της τραγουδάει μέχρι τώρα και με άξιους ανθρώπους. Και ένα τελευταίο. Εκείνοι που κόπτονται. Και εν ονόματι του ρατσισμού. Τελευταίο. Να απαντήσει η μανούλα, γιατί δεν τη έχετε κάνει ερώτηση τόση ώρα. Τι να τη κάνω ερώτηση, γυναίκα. Θέλει να μιλήσει, γυναίκα. Θέλει να μιλήσει. Εγώ έλεγα να ολοκληρώσω μάλλον ένα. Ναι, ήμουν συγκεκριμένο. Συγκεκριμένο, κύριε Κακλαμάνη, μετά. Θα ήθελα να μα πει την απάντηση. Θα ήθελα να απαντήσει αν είπατε κατά. Θέσατε κάποιο ερώτημα. Εντάξει, να μα απαντήσει. Μάλιστα. Να πω εγώ. Ένα ακόμη. Ότι δεν έχει σημασία αν βγει αυτή την Κυριακή, αν βγει την άλλη, αν βγει την παράλληλη. Κάποια στιγμή θα βγει. Λοιπόν, τι θα κερδίσει ένα παιδί που θα μείνει παραπάνω στο παιχνίδι. Όλα θα κριθούν από τη στιγμή που θα βγει το παιδί έξω. Εγώ αυτό πιστεύω. Έτσι, εκεί θα δείξει την αξία της. Συγγνώμη που διακόπτω.